Θα ξεκινήσουμε ένα νέο βιβλίο, την επιστολή του Ιακώβου, και αν αναρωτιέστε τι απέγινε το βιβλίο των πράξεων και γιατί σταματήσαμε στο τέλος του κεφαλαίου 12, αυτό είναι επειδή το 12ο κεφάλαιο των πράξεων χρονολογικά μας βρίσκει στα μέσα της δεκαετίας του 40 του πρώτου αιώνα, και εκείνη είναι η χρονική περίοδος, με βάση τους καλύτερους υπολογισμούς, όπου γράφτηκε η επιστολή του Ιακώβου. Οπότε θα μελετήσουμε την επιστολή του Ιακώβου για τους επόμενους μερικούς μήνες, όσο καιρό μας πάρει. Θα μελετήσουμε ολόκληρη την επιστολή και μετά θα επιστρέψουμε στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο 13. Οπότε σήμερα θα κοιτάξουμε ένα στίχο και θα κάνουμε απλά μια εισαγωγή στην επιστολή. Οπότε πάμε στο κεφάλαιο 1, στίχος 1. Λέει Ιάκωβος, δούλος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις 12 φυλές που είναι στη Διασπορά, χαίρετε. Έτσι ξεκινάει η επιστολή και θέλω να κοιτάξουμε βασικά τρία πράγματα σήμερα. Πρώτον, ποιος έγραψε αυτή την επιστολή, ποιος είναι ο Ιάκωβος. Δεύτερον, σε ποιον απευθύνεται η επιστολή. Και τρίτον, ποιος είναι ο σκοπός της επιστολής, γιατί την έγραψε και ποια είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της επιστολής, για να είμαστε προετοιμασμένοι καθώς θα τη μελετήσουμε. Τώρα, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι είναι μια επιστολή, είναι ένα γράμμα. Λέει Ιάκωβος προς τις 12 φυλές που είναι στη Διασπορά. Είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες επιστολές που βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Από τον Παύλο, παραδείγματος χάρη. Ο Παύλος μας δίνει πολλές περισσότερες προσωπικές πληροφορίες στα γράμματά του. Μπορεί να πει, δώστε χαιρετίσματα στο τάδε πρόσωπο, ετοιμάστε μου ένα δωμάτιο, επειδή θα είμαι και σε μερικούς μήνες ή κάτι τέτοιο. Ο Ιάκωβος δεν κάνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι όμως γράμμα. Σήμερα, όταν γράφουμε γράμματα, ξεκινάμε γράφοντας αγαπητέ τάδε, μετά γράφουμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε και στο τέλος θα γράψουμε με αγάπη Νίκος ή κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το κάνανε έτσι στα αρχαία χρόνια. Ξεκινάγανε γράφοντας το όνομα του αποστολέα. Αν έγραφα γράμμα τότε θα έλεγα Νίκος Εφεριάδης προς τη Σταυρούλα και μετά ό,τι άλλο είχα να πω. Έτσι το κάνανε. Τώρα, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, η πρώτη λέξη είναι Ιάκωβος. Οπότε, ποιος είναι ο Ιάκωβος? Εδώ πέρα δεν μας δίνονται πολλές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του, πέρα από το ότι είναι δούλος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά το γεγονός ότι δεν μας δίνονται και τόσες πληροφορίες, ίσως από μόνο του να υπενήσετε κάτι, επειδή αυτός ο Ιάκωβος είναι τόσο γνωστός που δεν χρειάζεται να εξηγήσει το ποιος είναι. Οι αναγνώστες του ξέρουν πολύ καλά το ποιος είναι. Βέβαια, έχουμε πολλούς Ιακώβους μες στην Καινή Διαθήκη. Οπότε ας σκεφτούμε λίγο ποιες είναι οι επιλογές μας. Πρώτη επιλογή θα μπορούσε να είναι ο Ιάκωβος ο Απόστολος, ο Υιός του Ζεβεδαίου. Τώρα, αν το χρονοδιάγραμμά μου είναι σωστό, τον έχουμε δει ήδη να θανατώνεται στις πράξεις κεφάλαιο 12. Και πιστεύω ότι είναι σωστό το χρονοδιάγραμμά μου. Ήταν ο πρώτος από τους Αποστόλους που βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Και υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που νομίζουν ότι έγραψε αυτή την επιστολή. Και είναι εξαιρετικά απίθανο ότι η επιστολή γράφτηκε τόσο νωρίς, επειδή πέθανε στις αρχές της δεκαετίας 40. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν ο Ιάκωβος, ο Απόστολος που ήταν του Αλφαίου. Το πρόβλημα όμως με αυτή τη θέση είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε και πολλά άτομα που νομίζουν ότι αυτός έγραψε την επιστολή. Δεν ήταν και τόσο γνωστός. Η Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα άλλο για αυτόν πέρα από το όνομά του. Δεν έχουμε ιδιαίτερες ιστορικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Και υπάρχουν πολύ λίγα άτομα που νομίζουν ότι αυτός είναι ο συγγραφέας. Η τρίτη άποψη που αποτελεί και τη συντριπτική συνένεση της Εκκλησίας εδώ και 2000 χρόνια είναι ότι εδώ μιλάμε για τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιησού. Ο λόγος που ήταν τόσο πασίγνωστος αυτός ο Ιάκωβος είναι επειδή ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Την εκκλησία της Ιερουσαλήμ, την οποία μελετάμε εδώ και 12 κεφάλαια στο βιβλίο των πράξεων. Ήταν ένας από τους πρεσβύτερους εκείνης της εκκλησίας. Και αν μελετήσουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της επιστολής, θα δούμε ότι ο χαρακτήρας του συγγραφέα ταιριάζει πάρα πολύ με τον Ιάκωβο όπως τον ξέρουμε από άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης. Ακόμη και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιεί ταιριάζουν πάρα πολύ με κάποια λόγια του Ιακώβου στις πράξεις των Αποστόλων. Οι περιστάσεις που βλέπουμε στην επιστολή ταιριάζουν πάρα πολύ με κάποια πράγματα που γνωρίζουμε γι' αυτόν στην αρχαία Εκκλησία. Και επίσης κάτι που είναι ενδιαφέρον
σχεδόν κάθε φορά, και θα μπορούσα να πω κάθε φορά, αλλά σχεδόν κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα Ιάκωβο στην Καινή Διαθήκη, χωρίς άλλες αναφορές ως προς το ποιος είναι, μιλάει για αυτόν τον Ιάκωβο. Δηλαδή, άλλες φορές θα δούμε Ιάκωβος γιος του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος αδελφός του Ιωάννη, Ιάκωβος γιος του Αλφαίου. Αλλά μερικές φορές λέει απλά Ιάκωβος. Όπως είδαμε στις Πράξεις κεφάλαιο 12, όταν ο Πέτρος είχε ελευθερωθεί από τη φυλακή, όταν είχε δραπετεύσει από τη φυλακή, και πάει και βρίσκει την εκκλησία και τους λέει: εγώ φεύγω από την Ιερουσαλήμ, πηγαίνετε και πείτε το στον Ιάκωβο. Και τα αφήνει έτσι. Μιλάει για αυτό το πρόσωπο, τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιησού. Και πραγματικά δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να απορρίψουμε αυτό που πιστεύει η Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια. Ότι εδώ έχουμε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιησού, οπότε αυτή είναι η θέση μου. Σε κάποια άτομα μπορεί να φανεί παράξενο το να ακούσουν ότι ο Ιησούς είχε αδέλφια. Δεν θα έπρεπε να τους φαίνεται παράξενο, επειδή και η Διαθήκη αναφέρει τα αδέλφια του Ιησού πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 13, ο Ιησούς είχε φύγει από το σπίτι του, είχε πάει σε πολλές άλλες περιοχές και είχε κηρύξει, και μετά επέστρεψε στην πόλη που είχε μεγαλώσει, και όλα τα άτομα που τον γνωρίζανε και δεν τον είχαν ακούσει ποτέ να κηρύττει, ήταν έκπληκτοι. Λέγανε, μα καλά, πού βρήκε όλη αυτή την εξουσία, αυτή τη σοφία? Λέγανε, μα αυτός δεν είναι ο γιος του Χτίστη, δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Και δεν γνωρίζουμε τα αδέλφια του, τον Ιάκωβο, τον Σίμωνα, τον Ιωσή, τον Ιούδα και τις αδελφές του. Οπότε ο Ιησούς είχε τουλάχιστον 4 αδελφούς που γνωρίζουμε τα ονόματά τους, και τουλάχιστον 2 αδελφές. Μπορεί να είναι και περισσότερες, δεν γνωρίζουμε. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο πολλά άτομα μπορεί να το βρουν παράξενο το ότι ο Ιησούς είχε αδέλφια, είναι επειδή η Ελληνοορθόδοξη και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διδάσκουν την αϊπαρθενία της Μαρίας, ότι η Μαρία ποτέ δεν είχε μια κανονική συζυγική σχέση με τον Ιωσήφ, και γι' αυτό αποκλείεται να έκανε άλλα παιδιά πέρα από τον Ιησού, ο οποίος συλλήφθηκε θαυματουργά από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε ενώ ήταν ακόμα παρθένα. Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, αν μέναμε σε κάποια άλλη χώρα, μπορεί απλά να τα άφηνα. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και πάνω από το 95% του πληθυσμού είναι ελληνοορθόδοξο και πιστεύουν ότι η Μαρία ήταν μια ζωή παρθένα, θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό για λίγα λεπτά. Θα μου πείτε, αν η Μαρία δεν έκανε άλλα παιδιά, τότε τι σημαίνει όταν διαβάζουμε ότι ο Ιησούς είχε αδέλφια? Έχουν δύο επιλογές από τις οποίες διαλέγουν. Στην πρώτη επιλογή λένε ότι δεν σημαίνει κυριολεκτικά αδέλφια, αλλά μιλάει για οικογένεια. Ξαδέλφια, θείοι, κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να είναι πιθανό. Όπως παραδείγματος χάρη μπορώ εγώ να μιλήσω σε κάποιον και να τον αποκαλώσω αδελφό μου, αν και δεν είναι κυριολεκτικά αδελφός μου. Αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο. Για να σας πω γιατί. Αν όντως μιλάμε εδώ πέρα για ξαδέλφια του Ιησού, τότε γιατί η Καινή Διαθήκη συνέχεια και με συνέπεια τους αποκαλεί αδέλφια? Ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ξαδέλφια? Αλλού υπάρχουν τέτοιοι όροι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν λέει ξαδέλφια, η οικογένεια? Αλλά συνέχεια λέει αδέλφια. Αν θέλεις να αλλάξεις την έννοια της λέξεως αδελφός, δεκτό, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος μέσα στο κείμενο για να το κάνεις. Και δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη γραφή που να μας προτείνει ότι αυτά δεν είναι τα πραγματικά του αδέλφια. Και ιστορικά ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να μας προτείνει ότι δεν είναι πραγματικά του αδέλφια. Οπότε απορρίπτω εκείνη τη θέση. Αλλά να σας δώσω το πιο γνωστό επιχείρημα. Λένε ότι αυτά δεν είναι τα πραγματικά αδέλφια του Ιησού, αλλά ότι ο Ιωσήφ, λένε ότι πριν παντρευτεί τη Μαρία, ήταν ξαναπαντρεμένος και είχε κάνει παιδιά με την προηγούμενη γυναίκα του, η οποία πέθανε, και μετά στη συνέχεια ο Ιωσήφ παντρεύτηκε τη Μαρία, και αυτά τα αδέλφια για τα οποία διαβάζουμε είναι τα παιδιά του Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο του. Και με ρωτάτε πού το λέει αυτό η Βίβλος? Πουθενά. Τώρα μπορεί να με ρωτήσετε, έχουμε κάποια άλλα ιστορικά ντοκουμέντα πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, στο 2ο και στον 3ο αιώνα, οπότε μιλάμε για αιώνες μετά τα πραγματικά γεγονότα και όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν πεθάνει, αλλά υπάρχουν κάποια απόκριφα ή μη γνωστικά κείμενα που λένε τέτοια πράγματα, και από εκεί πέρα η Εκκλησία
εκείνες οι εκκλησίες βασίζουν τις ιδέες τους. Και πάλι απορρίπτω εντελώς εκείνα τα κείμενα, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ιστορία. Μάλιστα βρίσκονται σε αντίθεση με την ιστορία που μας δίνει η Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε, το πρόβλημα και με τις δύο αυτές τις απόψεις είναι ότι προσπαθούν να προστατεύσουν την αϊπαρθενία της Μαρίας, που από μόνη της είναι βασισμένη σε μια λανθασμένη θεολογία που διδάσκει ότι για κάποιο λόγο το να παραμείνει κάποιος παρθένος είναι πιο άγιο από το να παντρευτεί και να έχει κανονικές συζυγικές σχέσεις, το οποίο δεν ισχύει. Μέσα στα ιεράδεσμα του γάμου το σεξ είναι καλό και άγιο και ευλογημένο από τον Κύριο. Προς Εβραίους 13 ο γάμος είναι τίμιος και το συζυγικό κρεβάτι είναι αμόλυντο. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε είναι βασισμένα σε λάθος θεολογία. Οπότε, βάζοντας αυτές τις ιδέες στην άκρη, η δικιά μου θέση σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι είναι τα πραγματικά αδέλφια του Ιησού από τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Και ο βασικότερος λόγος, καλά έχω πολλούς λόγους γιατί το πιστεύω, αλλά ένας πολύ δυνατός λόγος για τον οποίο το πιστεύω βρίσκεται στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 1. Εκεί διαβάζουμε για τη Μαρία που μένει έγκυος, θαυματουργά. Ο Ιωσήφ μαθαίνει ότι είναι έγκυος και θέλει να την ξεφορτωθεί. Και ο άγγελος του λέει: μη τη διώξεις, παντρέψου την. Και το κείμενο λέει ότι την πήρε για γυναίκα του. Αυτή είναι ήδη έγκυος. Την πήρε για γυναίκα του. Και μετά λέει: αλλά δεν την γνώρισε. Εννοεί σεξουαλικά. Αλλά δεν την γνώρισε έως ότου γέννησε τον πρωτότοκο της γιο και τον ονόμασε Ιησού. Τώρα. Με την πρώτη ματιά, όπως το διαβάζουμε, φαίνεται πως αν και την πήρε για γυναίκα του, δεν είχαν κανονικές συζυγικές σχέσεις για κάποιο διάστημα, επειδή ήταν έγκυος με τον Ιησού, αλλά φαίνεται να υπονοεί ότι εντάξει, δεν τη γνώρισε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά θα τη γνώρισε. Εδώ ο Ελληνοορθόδοξος θα πει όχι. Απλά και μόνο επειδή λέει ότι δεν τη γνώρισε μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν πάει να πει ότι τη γνώρισε μετά. Και φέρνουν και παραδείγματα. Λένε η συγκεκριμένη λέξη, έως. Δεν σημαίνει ότι την επόμενη χρονική στιγμή κάτι αλλάζει. Παραδείγματος χάρη, θα σου πούν στο Καταλουκά κεφάλαιο 1 που μιλάει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στο Καταλουκά 1, στίχος 80, λέει: ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έμενε στις ερημιές έως την ημέρα που άρχισε να κηρύττει στο Ισραήλ. Και λένε: να το βλέπετε. Να, εκεί είναι η λέξη μας έως. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να φανταστούμε ότι σταμάτησε να μένει σε ερημιές. Σωστά, έμενε σε ερημιές μέχρι την ημέρα που άρχισε να κηρύττει. Δεν υπάρχει λόγος να νομίζουμε ότι σταμάτησε να μένει εκεί. Οπότε το ίδιο πράγμα και με τον Ιωσήφ. Δεν τη γνώρισε έως εκείνη την ημέρα. Γιατί να πιστέψουμε ότι τη γνώρισε μετά. Το πρόβλημα όμως με αυτή την εξήγηση είναι γραμματικό. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 1 δεν χρησιμοποιείται απλά μία λέξη, τη λέξη έως, αλλά χρησιμοποιείται μία φράση έως ου. Και θα μου πείτε τι σημασία έχει. Τεράστια σημασία. Επειδή η φράση έως ου, είστε όλοι μαζί μου, το ξέρω ότι είναι Κυριακή πρωί και ίσως να μην περιμένατε να ακούσετε για γραμματική, αλλά είναι σημαντικό. Η φράση έως ου, όπως λέμε έως ότου, δηλώνει γραμματικά ότι ό,τι γινόταν στην κύρια πρόταση μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, μετά αλλάζει. Για να το καταλάβετε, θα σας δώσω κανένα δύο παραδείγματα. Ο Ιησούς πριν αναλυφθεί στον ουρανό λέει στους μαθητές του: πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε εκεί πέρα έως ότου, έως ου είναι η φράση, έρθει το Άγιο Πνεύμα. Δεν τους έλεγε μείνετε στην Ιερουσαλήμ για πάντα, τους έλεγε μείνετε έως ότου έρθει το Άγιο Πνεύμα, μην φύγετε από την πόλη πριν έρθει, αλλά μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να βγουν. Να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Ο Ιησούς κατεβαίνει από το βουνό της Μεταμορφώσεως με τρεις μαθητές του και τους λέει: μη πείτε σε κανέναν το τι έγινε έως ου, να η φράση μας, έως ότου αναστηθώ από τους νεκρούς. Προφανώς δεν τους λέει μην το πείτε αυτό ποτέ σε κανέναν. Τους λέει μην το πείτε σε κανέναν μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά μετά μπορείτε. Οπότε όταν διαβάζουμε αυτή τη φράση έως ου, πάντα, χωρίς εξαίρεση, όταν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, χωρίς εξαίρεση, φράση έως ου χρησιμοποιείται για κάποια κατάσταση που υπάρχει και από κάποια χρονική στιγμή αυτό αλλάζει. Γραμματικά, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην κατανόησή μας και στην εξήγηση της Καινής Διαθήκης, όταν λέει ο Ιωσήφ δεν τη γνώρισε έως ου η Μαρία γέννησε τον Ιησού, σημαίνει ότι μετά από αυτό τη γνώρισε. Εντάξει, το καταλάβατε όλοι αυτό. Έπρεπε να το τονίσω επειδή
υπάρχει τόσο κακή θεολογία εκεί έξω που είναι εντελώς αντιβιβλική. Οπότε, εδώ έχουμε τον Ιάκωβο, τον αδελφό, ετεροθαλής αδελφός, δεν είχαν τον ίδιο πατέρα, επειδή ο πατέρας του Ιησού δεν ήταν ο Ιωσήφ, αλλά είχαν την ίδια μάνα. Αλλά εδώ είναι ο Ιάκωβος, αδελφός του Ιησού. Τι άλλο γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο? Γνωρίζουμε ότι κατά τον καιρό που ο Ιησούς ήταν εδώ πέρα στη γη, ο Ιάκωβος δεν ήταν πιστός. Ενδιαφέρον, αφού μεγαλώσανε στο ίδιο σπίτι, αλλά δεν ήταν πιστός. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 7, ο Ιησούς είναι μαζί με τα αδέλφια του πάνω στο χωριό και λένε στον Ιησού, αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, γιατί δεν πηγαίνεις στην Ιερουσαλήμ και αποκάλυψε τον εαυτό σου, δείξε στους πάντες ότι είσαι ο Μεσσίας. Τι κάθεσαι εδώ πέρα στο χωριό, πήγαινε στη μεγάλη πόλη, την Άγια Πόλη, και εκεί να δείξεις σε όλο τον κόσμο το ποιος είσαι. Και ο Ιωάννης γράφει, επειδή ούτε τα ίδια του τα αδέλφια δεν πιστεύαν σε αυτόν. Έτσι λέει η γραφή κατά Ιωάννη κεφάλαιο 7. Και καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει ότι ένας προφήτης δεν γίνεται ποτέ δεκτός στην ίδια του την πατρίδα. Πόσο περισσότερο στην ίδια του την οικογένεια. Επειδή τον γνωρίζουν, μεγαλώσαν μαζί και τώρα λέει σε όλους: εγώ είμαι Μεσσίας, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Σωτήρας. Λένε: ωχ, εντάξει, ο Ιησούς τρελάθηκε. Αυτό νομίζανε. Κι όμως, αν και κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιησού εδώ πέρα στη γη, τα αδέλφια του, όπως ο Ιάκωβος, δεν πίστευαν σε αυτόν, διαβάζουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 1, όπου βλέπουμε μαζεμένη την εκκλησία που περιμένουν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε ότι ήταν εκεί πέρα οι Απόστολοι, ότι μαζί τους ήταν άλλα 120 άτομα και μεταξύ τους αναφέρεται ότι ήταν εκεί πέρα η Μαρία και τα αδέλφια του Ιησού. Είναι όλοι μαζί και προσεύχονται. Οπότε τι έχει γίνει εδώ πέρα, τι έχει γίνει μεταξύ του κατά Ιωάννη κεφάλαιο 7 που τα αδέλφια του δεν πιστεύαν σε αυτόν και των Πράξεων κεφάλαιο 1 που πιστεύουν? Θα σας πω τι μεσολάβησε, η Ανάσταση. Αν διαβάσετε στο Α Κορινθίους κεφάλαιο 15, είναι τρομερό κείμενο, Α Κορινθίους κεφάλαιο 15, μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού και ο Παύλος εξηγεί ότι η Ανάσταση ήταν αληθινή, είναι κάτι που έγινε πραγματικά, ο Ιησούς πραγματικά, σωματικά, αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμφανίστηκε σε πολλά άτομα, έχουμε μάρτυρες που τον είδανε. Λέει, εμφανίστηκε στους 12, εμφανίστηκε σε μένα, εμφανίστηκε σε 500 άτομα συγχρόνως. Και επίσης λέει, εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Μιλάμε για τον αδελφό του Ιησού. Θα μου άρεσε τόσο πολύ να βρισκόμουν σε εκείνο το δωμάτιο, όπου μετά από 30 χρόνια, αφού ο Ιάκωβος δεν πίστευε ότι ο αδελφός του ήταν ο Μεσσίας, και εκεί που σκέφτεται, εντάξει, ο αδελφός μου τρελάθηκε και τον σκοτώσανε, και ξαφνικά εμφανίζεται ο Ιησούς μπροστά του αναστημένος. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Ιάκωβος δεν το αμφισβητεί καθόλου, και μάλιστα βλέπουμε ότι γίνεται μεγάλος μαθητής του Ιησού Χριστού. Και όπως θα δούμε στις Πράξεις κεφάλαιο 15 και στο υπόλοιπο βιβλίο των Πράξεων, γίνεται πρεσβύτερος, ηγούμενος στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Προς Γαλάτες κεφάλαιο 2 αναφέρεται ο Ιάκωβος και ο Παύλος τον ονομάζει στήλο, δηλαδή κολόνα της πίστης. Είναι δυνατός, είναι ογκόλυθος. Τέτοια άτομα θέλουμε στη χριστιανική πίστη. Τώρα σε μη βιβλικά κείμενα, σχετικά με τον Ιάκωβο, διαβάζουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος τρομερός, ευσεβής, άγιος. Το υποκοριστικό του ήταν Ιάκωβος ο δίκαιος. Το καλό όνομα. Φανταστείτε κάποιοι να σας αποκαλούν έτσι. Ιάκωβος ο δίκαιος. Και από όσο γνωρίζουμε από κάποια άλλα αρχαία κείμενα, από τον 1ο και 2ο αιώνα, διαβάζουμε ότι είχε μαρτυρικό θάνατο, όπως πολλοί άλλοι χριστιανοί, γύρω στο 62 μετά Χριστό, όταν τον σκότωσαν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι. Τώρα αυτό δεν το λέει η Αγία Γραφή, είναι σε άλλα αρχαία κείμενα. Οπότε ποιος είναι ο Ιάκωβος? Είναι ένας άγιος άνθρωπος του Θεού, αδελφός του Ιησού Χριστού, και νομίζω ότι δεν τον έχουμε εκτιμήσει αρκετά. Και για τους επόμενους μερικούς μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε την επιστολή του. Οπότε, μάθαμε ποιος είναι ο Ιάκωβος. Αλλά τώρα να δούμε σε ποιον έγραψε αυτή την επιστολή. Λέει, ο Ιάκωβος, δούλος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις 12 φυλές που βρίσκονται στη Διασπορά. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Έχουμε κάνει δύο επιλογές. Πρώτον, θυμηθείτε πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, πίσω κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., η Ασσυρία είχε έρθει και είχε κατακτήσει το Βόρειο Βασίλειο και είχε πάρει 10 φυλές στην εξορία. Και μετά 150 χρόνια αργότερα, γύρω στο 600 π.Χ.,
ήρθε η Βαβυλώνια και κατέκτησε το νότιο βασίλειο και πήρε τους Ιουδαίους στην εξορία. Και έτσι όλοι οι Ισραηλίτες ήταν σε εξορία μακριά από τη γη τους. Δεν ζούσαν πια στο Ισραήλ, αλλά μετά από κάποιες δεκαετίες άρχισαν και επιστρέφανε. Αλλά δεν επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι, πολλοί από αυτούς παρέμειναν διασπαρμένοι σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και γι' αυτό οι Ιουδαίοι που ζούσαν έξω από τη γη του Ισραήλ έγιναν γνωστοί ως οι Ιουδαίοι της Διασποράς. Εντάξει, οπότε όταν μιλάμε για Διασπορά, εννοούμε Ιουδαίους έξω από τη γη τους. Οπότε πολλά άτομα θα διαβάσουν Ιάκωβο κεφάλαιο 1 και θα πούνε, εντάξει, είναι αρκετά απλό, ο Ιάκωβος γράφει σε Ιουδαίους που ζουν έξω από τη γη του Ισραήλ. Αυτό ήταν εύκολο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, συνεχώς βλέπουμε όρους όπως Ισραήλ, 12 φυλές, αληθινή περιτομή, παιδιά του Αβραάμ και ούτω καθεξής, να εφαρμόζονται στην Εκκλησία, στη Χριστιανική Εκκλησία. Προς Γαλάτες κεφάλαιο 6 μιλάει για την Εκκλησία ως το Ισραήλ του Θεού. Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, ο Παύλος λέει, εμείς είμαστε η αληθινή περιτομή που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα και όχι με τη σάρκα. Προς Γαλάτες κεφάλαιο 3, που είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα κείμενα όλης της Καινής Διαθήκης, που λέει ότι αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ είναι τα παιδιά του Αβραάμ και όχι αυτοί που έχουν το αίμα του Αβραάμ. Όσοι πιστεύουν στο Χριστό είναι οι πραγματικοί απόγονοι του Αβραάμ. Γαλάτες κεφάλαιο 3. Συνεχώς βλέπουμε τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης να παίρνουν κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που φαίνεται ότι μιλάνε για το Ισραήλ και να τα εφαρμόζουν στην Εκκλησία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τα πιο γνωστά κείμενα ολόκληρης της Βίβλου, Ιερεμίας κεφάλαιο 31, μιλάει ο Θεός και λέει, έχετε μια μέρα όπου θα κάνω μια νέα διαθήκη με τον οίκο Ισραήλ και με τον οίκο Ιούδα, όχι σαν τη διαθήκη που έκανα μαζί τους στην έρημο, μια διαθήκη την οποία παραβίασαν, αλλά θα κάνω μια νέα διαθήκη μαζί τους και θα βάλω το νόμο μου μες στην καρδιά τους και μες στο μυαλό τους και εγώ θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι ο λαός μου και ούτω καθεξής. Και μετά πάμε στην Καινή Διαθήκη προς Εβραίους κεφάλαιο 8 και εφαρμόζει αυτό το κείμενο σε ποιους? Σε εμάς, την Εκκλησία. Λέει ότι αυτή είναι η νέα διαθήκη που έκανε ο Ιησούς με το δικό του το αίμα και ισχύει για όσους πιστεύουν σε αυτόν. Τώρα το κείμενο λέει ότι αυτή η νέα διαθήκη θα γίνει με τον Νίκο Ισραήλ και τον Νίκο Ιούδα, αλλά εφαρμόζεται σε όλους που πιστεύουν στο Χριστό. Επίσης, στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται ο όρος Διασπορά και αναφέρεται στους χριστιανούς που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους που είναι ουρανός. Μπορείτε να το δείτε αυτό στο Α Πέτρου, στην Επιστολή προς Εβραίους. Στην Επιστολή προς Εβραίους βλέπουμε ότι ο συγγραφέας, αναφερόμενος στον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τη Σάρα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πίστη, και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνανε ότι ήταν ξένοι και πάρικοι επάνω στη γη και να ζητούσαν μια ουράνια πατρίδα, μια ουράνια πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Οπότε κάποιες φορές η Καινή Διαθήκη μιλάει για τους χριστιανούς ως διασπαρμένους σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη, επειδή δεν είναι εδώ πέρα η πατρίδα μας. Η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Οπότε κάποια άτομα διαβάζουν την επιστολή με αυτόν τον τρόπο και λένε, εντάξει, οπότε ο Ιάκωβος γράφει σε χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα, μιλάει για το εθνικό Ισραήλ ή για το πνευματικό Ισραήλ? Σε ποιους στέλνει την επιστολή του Ιάκωβος? Η δική μου η θέση είναι ότι εδώ πέρα ο Ιάκωβος βασικά ψιλοσυνδυάζει και τις δύο ιδέες. Γιατί το νομίζω αυτό? Τώρα, όντως πιστεύω ότι ο Ιάκωβος βλέπει ή χρησιμοποιεί αυτή τη φράση τις 12 φυλές αναφερόμενος στον πραγματικό λαό του Θεού σαν πνευματικό όρο για την Εκκλησία. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση γράφει σε χριστιανούς που είναι όμως Ισραηλίτες. Θυμηθείτε ποιος είναι ο Ιάκωβος. Είναι ποιμένας ή πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Και καθώς εδώ και μήνες μελετάμε το βιβλίο των πράξεων, τι έχουμε δει να γίνεται στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ εδώ και καιρό? Διωγμός. Διωγμός. Έχουμε δει ότι η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, που απαρτίζεται από Ισραηλινούς χριστιανούς, και έχουμε δει αυτούς τους ανθρώπους να φεύγουν.
μακριά από τη γη του Ισραήλ. Να πηγαίνουν στην Κύπρο και τη Φινίκη και την Αντιόχεια και ένα σωρό άλλα μέρη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πιθανόν, ειδικά λόγω κάποιων πραγμάτων που θα διαβάσουμε στην επιστολή, ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα, ο Ιάκωβος γράφει στους ανθρώπους που ήταν στην Εκκλησία, Ιουδαίοι που είχαν γίνει χριστιανοί και είχαν φύγει τώρα από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ και τώρα ζουν έξω από τη γη του Ισραήλ, και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι στη Διασπορά. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με κάποια πράγματα που θα διαβάσουμε μέσα στην επιστολή, επειδή φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είναι ίσως πρόσφυγες, που είναι φτωχοί, που έχουν προβλήματα με άλλους ανθρώπους του εξωτερικού, και φαίνεται αυτό να ταιριάζει αρκετά με την επιστολή. Τώρα, προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι το γράμμα δεν έχει να κάνει τίποτα με εμάς, γι' αυτό και θα το μελετήσουμε. Οπότε, έχουμε δει ποιος είναι αυτός ο Ιάκωβος, είναι ο αδελφός του Ιησού, και έχουμε δει επίσης ότι μάλλον γράφει σε Ισραηλίτες χριστιανούς, ίσως που έχουν φύγει από το Ισραήλ λόγω του διωγμού. Οπότε, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε, κάποιες τελευταίες σκέψεις σχετικά με το σκοπό του βιβλίου και ποια είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του βιβλίου. Ο Ιάκωβος γράφει σε ανθρώπους, σε χριστιανούς, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα. Ίσως οικονομικά προβλήματα, αν είναι πρόσφυγες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα με ανθρώπους που ίσως να τους κακομεταχειρίζονται ή να τους φέρονται άδικα επειδή είναι σε ξένη χώρα. Και μερικές φορές ακόμη και οι χριστιανοί, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, ίσως να μην αποκρινόμαστε και με τον πιο χριστιανικό τρόπο όταν μας έχουν με την πλάτη στον τοίχο. Και γι' αυτό ολόκληρη αυτή η επιστολή έχει να κάνει με τον Ιάκωβο να νουθετεί και να ενθαρρύνει αυτούς τους χριστιανούς να ζουν μια χριστιανική ζωή. Μην αντιμετωπίζετε καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο που τις αντιμετωπίζει ο κόσμος. Να τις αντιμετωπίζετε ως χριστιανοί. Αυτή η επιστολή δεν έχει να κάνει με το πώς να γίνει κάποιος χριστιανός. Οι άνθρωποι είναι ήδη χριστιανοί. Η επιστολή είναι γεμάτη πρακτικά μαθήματα και διδάσκει στους χριστιανούς και τους λέει: κοιτάξτε, αν είστε χριστιανοί, να ζείτε σαν χριστιανοί. Αν θέλετε να πάρετε ένα στίχο, ο οποίος να είναι ίσως το θέμα ολόκληρης επιστολής, κεφάλαιο 1, στίχος 22 λέει: να μην είστε ακροατές μόνο του λόγου, αλλά εκτελεστές του λόγου. Αυτό θα μπορούσε να είναι το θέμα ολόκληρης επιστολής. Είναι μια πρακτική επιστολή, το πώς να ζούμε μια χριστιανική ζωή. Δεν είναι και η πιο εύκολη επιστολή στο διάβασμα, επειδή το στυλ είναι πολύ διαφορετικό από άλλες επιστολές όπως του Παύλου. Ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, όταν γράφει μια επιστολή, ο Παύλος θα πάρει μια ιδέα και θα τη λιώσει, δεν θα αφήσει τίποτα ήσυχο, θα μιλάει αυτό για κεφάλαια. Θα μιλάει για πολλή ώρα για ένα θέμα, λεπτομερώς, εις βάθους. Ο Ιάκωβος δεν κάνει τίποτα τέτοιο. Έχει διάφορα θέματα πάνω στα οποία θέλει να μιλήσει και παίρνει φόρα και μας τα πετάει ένα-ένα. Να προσέχετε πώς μιλάτε, προσοχή τη γλώσσα σας. Θα μιλήσει γι' αυτό για 5 στίχους και μετά προχωράει σε κάτι άλλο. Λέει προσοχή να συμπεριφέρεστε στους φτωχούς όπως συμπεριφέρεστε και στους πλουσίους. Θα μιλήσει γι' αυτό για μία παράγραφο και προχωράει. Δεν μπαίνει σε μεγάλο βάθος σε κανένα θέμα και αυτό ενοχλεί αρκετούς ανθρώπους. Αλλά είναι πολύ πρακτικό. Λέει αν είσαι χριστιανός πρέπει να ζεις έτσι. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένη κατάσταση. Και προχωράει. Και κατά κάποιο τρόπο, ακούστε με, κατά κάποιο τρόπο αυτό το πρακτικό στοιχείο που θα δούμε στον Ιάκωβο, βάζω αστερίσκο εδώ, κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η καλύτερη θεολογία. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε βιβλία όπως προς Ρωμαίους και προς Εφεσίους με την απίστευτα βαθιστόχαστη θεολογία τους, αλλά το να έχεις ένα σωρό γνώσεις. Αν γνωρίζεις την επιστολή προς Ρωμαίους, τέλεια, αλλά αυτό δεν φαίνεται στη ζωή σου, τι μας νοιάζει? Αν έχεις δύο ανθρώπους και ο ένας γνωρίζει απίστευτη θεολογία και ο άλλος δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά η ζωή των δύο είναι ολόιδια, τι μας νοιάζει? Ο Ιάκωβος μας λέει αν γνωρίζουμε το Χριστό πρέπει να ζούμε διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν παντρεύτηκα τη Σταυρούλα, η ζωή μου άλλαξε. Επειδή τώρα ζω με κάποιον με τον οποίο δεν ζούσα προηγουμένως. Ζούμε μαζί, τρώμε μαζί, κοιμόμαστε μαζί. Η ζωή μου έχει αλλάξει επειδή έχω μια πολύ στενή σχέση με κάποιον.
Όταν κάναμε την Ελισάβετ, η ζωή μου άλλαξε ακόμη περισσότερο. Επειδή τώρα υπάρχει και άλλο πρόσωπο με το οποίο έχω μια πολύ στενή σχέση και αυτό μου αλλάζει η ζωή. Τώρα, ο Ιησούς είπε, αν δεν αγαπάτε εμένα περισσότερο από τον πατέρα σας, τη μάνα σας, τα παιδιά σας κτλ., δεν μπορείτε να είστε μαθητές μου. Ο Ιησούς απαιτεί η σχέση μου μαζί του να είναι πιο δυνατή από αυτή με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Και Σταυρούλα, σ' αγαπώ, αλλά πρέπει να αγαπώ τον Ιησού περισσότερο από τη γυναίκα μου και από την κόρη μου. Οπότε σκεφτείτε το λίγο. Αν η σχέση μου με τον Χριστό πρέπει να είναι ακόμη πιο δυνατή από τη σχέση μου με τη γυναίκα μου, πώς γίνεται να μην επηρεάσει τον τρόπο που ζω? Και αυτό είναι το νόημα της επιστολής. Λες ότι είσαι χριστιανός, παίρνεις το όνομα του Χριστού και το εφαρμόζεις στον εαυτό σου. Υπέροχα, τότε ζήσε σαν χριστιανός. Αυτό είναι το νόημα της επιστολής. Δεν είναι απλή σύμπτωση στον πρώτο στίχο, όταν ο Ιάκωβος αποκαλεί τον εαυτό του δούλο, δούλο Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένας δούλος ανήκει στον Κύριό του. Ο Παύλος, μιλώντας προς τους Κορινθίους, τους λέει, δεν ανήκετε στον εαυτό σας, αγοραστήκατε με τιμή. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του για σας και σας εξαγόρασε. Ανήκετε σε Αυτόν. Οπότε καθώς θα διαβάζουμε αυτή την επιστολή για τους επόμενους μήνες, να το δείτε ως μια σειρά εξετάσεων, όπου θα διαβάζουμε το πώς πρέπει να ζουν οι χριστιανοί, και εξετάστε τον εαυτό σας και ρωτήστε, εγώ ζω σωστά? Σε αυτή την περίπτωση ανταποκρίνομαι σωστά? Αυτός είναι ο σκοπός της επιστολής. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να δούμε αν είμαστε μέσα στην πίστη, αν είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.